Γερμανικό μοντέλο 12 μισθών στα ελληνικά ομοσπρότυπα με τους ψαλιδισμένους 13ο και 14ο μισθό. Εάν κατάλαβαν ότι οι αμοιβές αυτών που μας κυβερνούν είναι τεράστιες και κατάλαβαν το λάθος τους και δεν τρώνε πια στα εστιατόρια του Κολονακίου, τότε συνεννούμε κι εμείς σε οριζόντιες περικοπές, αλλά και των εαυτών τους. Εμείς δεν θα καθίσουμε στο τραπέζι των συζητήσεων, εάν και εφόσον δεν επανέρχονται οι απώλειες των προηγούμενων χρόνων και βεβαίως δεν επανέλθει ο 13ος και 14ος μισθός. Το μοντέλο αυτό που εφαρμόζεται στη Γερμανία εισηγήθηκαν στην αρμόδια Επιτροπή των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών οι απόφοιτοι των Δημόσιων Σχολών Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που προβλέπει εισαγωγικό μισθό 970 ευρώ μεικτά για τους υπαλλήλους υποχρεωτικής εκπαίδευσης και 3.050 ευρώ μεικτά καταληκτικό μισθό για τους υπαλλήλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η ανίκανη κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου δεν είναι ικανοποιημένη με αυτά τα μέτρα που πήρε και ετοιμάζεται μια χωρίς προηγούμενο επιδρομή πάνω στο εισόδημα του εργαζόμενου, πάνω στο εισόδημα της μεσαίας τάξης που η ρίση των παρόδων έχει φροντίσει το Πασόκ να εξαφανίσει τη μεσαία τάξη και να δημιουργήσει τους νεόπτωχους. Εκτός από τους μισθούς, η ρύθμιση περιλαμβάνει τη μείωση από 18 σε 10 χρόνια μισθολογικών κλιμακίων και κατάργηση του χρόνου ορίμανσης των 2 ετών που ισχύει σήμερα για τη μετάταξη από το ένα κλιμάκιο στο άλλο και είναι κοινός για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Αντί αυτού, ο χρόνος ορίμανσης θα είναι ταχύτερος για τους υπαλλήλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με συνέπεια να προάγονται ευκολότερα, ενώ οι υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα αλλάζουν κλιμάκιο από 4 χρόνια και πάνω. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν αποκλείουν και νέο γύρο απεργιακών κινητοποιήσεων, εάν δουν ότι τα αιτήματά τους δεν δικαιώνονται. Και βέβαια όλα αυτά μετά τις απεργίες που έχουν πραγματοποιηθεί και στο παρελθόν. Όσον αφορά στα επιδόματα, ζητούν να καταργηθούν όλα με εξαίρεση το επίδομα θέσης για τους προϊσταμένους γραφείων και τμήματων και το επίδομα κοινωνικού χαρακτήρα, τα οποία θα περιλαμβάνει το ανθυγιεινό, το οικογενειακό, των δυσμενών συνθήκων και των παραμεθόριων περιοχών, χωρίς όμως όλα αυτά να ξεπερνούν τα 350 ευρώ το μήνα. Ανάμεσα στις προτάσεις είναι το κόψιμο όλων των πλασματικών υπεροριών και η ενσωμάτωση στο ενιαίο μισθολόγιο όλων των ειδικών μισθολογίων, με εξαίρεση των δικαστών, των γιατρών του ΕΣΥ, των στρατιωτικών, των καθηγητών Πανεπιστημίου και ΤΕΗ, καθώς και των διπλωματών.